Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα γράμματα απόψε όμως. Τα γράμματα, γιατί γι' αυτό το λέω, Ιωάννα μου, γιατί απόψε στο παψινό επεισόδιο στις 11, που αλλού, στο Sky, θα δείτε, αγαπημένοι μου φίλοι, τα γράμματα να στέλνει ο ένας στους άλλους γράμματα. Κάποια γράμματα, π.χ. Πυργίδης και Γρηγόρης μου λένε εδώ, τα έχω γράψει, στέλνουν τα πρώτα γράμματα. Και τα στέλνουν στο Ζακ και στην Άννα Μαρία. Το γράμμα του Γρηγόρη αναστατώνει το σπίτι και θα δείτε ότι θα δημιουργήσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα έντασης ο φίλος ο Γρηγόρης. Τσακώνονται όλοι με όλους, αν σας είχαν λείψει τσακωμή για δύο μέρες θα τους δείτε απόψε. Ο Πυργίδης λοιπόν, τύπου Άννα Καρένινα, γράφει και κλαίει. Θυμάστε πώς έπεσε η φίλη μας, η Ντενίση, την Καρένινα και έκλαιγε, είχα δει το θέατρο. Η Ντενίση έτσι, ήταν και καταπληκτική. Έτσι ο Πυργίδης, έτσι, αντάξιος της μιμής της φίλης μας. Αλλά, σας έχω ένα βιντεάκι να δείτε, από το πώς αντέδρασε η Άννα Μαρία, αφού διάβασε το γράμμα. Γελάει και ο Θεέ μου. Μπροστά σε όλους. Μάλιστα. Ας πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πώς θέλω πολύ να το δω αυτό. Όντως έχουμε περάσει έτσι όμορφες στιγμές μαζί, έχουμε γελάσει πάρα πολύ, εγώ γελάω πάρα πολύ μαζί σου. Αυτό να λέγεται. Όντως, έχεις εσύ μία τρέλα κανονική, εγώ έχω μία λογική. Αυτή η τρέλα εδώ μας ένωσε. Λέω να στα πω αύριο στο δικό μου το γράμμα. Οκ. Okay. Γιατί ούτως όλος είχα σκοπό εσένα. Οκ. Okay. Καλά να περνάς. Ευχαριστώ. Ό,τι ποθείς, ωραία. Να είσαι πάντα καλά. Τέλεια. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ωραία γράμματα, μπράβο. Ωραία. Θα πω κρίμα το χρόνο μου, κρίμα τη συμπάθειά μου, κρίμα τα όσα σε δικαιολογούσα εδώ μέσα, κρίμα τον μπόι σου καλέ, κρίμα. Κρίμα για όλα αυτά που έκανα για το φίλο τον Μπέντζιν και τελικά πήρα. Αυτά, άμα τα ανοίξω, καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Εντάξει. Αυτό.